Προσέξτε, εδώ πράγματι έχουμε ένα αύξηση, ανησυχούμε όλοι σε ένα επίπεδο, ανησυχούμε όμως περισσότερο για το εξής αποτέλεσμα που θα έρθει, διότι εμείς έχουμε λίγο χάσει, αν θέλετε, το αζιμούθιό μας. Δεν μπορεί με 300 και 500 να σε κλείνουν, να με 3,5 με 5,000 να σε ανοίγουν. Δεν, η λογική μας έχει τρυπηθεί, δεν την καταλαβαίνουμε αυτή την αντίληψη. Δηλαδή, στα 500 κλείνουμε τον κόσμο μέσα, στα 3,5 με 5,000-4,000 τον ανοίγουμε τον κόσμο. Δεν καταλαβαίνω, όπως όλοι οι Έλληνες. Κουραστήκαμε, βεβαίως. Γιατί κουραστήκαμε? Διότι τώρα θα έπρεπε να μας κλείσουν, όχι στα 300. Αυτό λέει, γιατί αποτέλεσμα δεν βγήκε. Έχουμε αυτά τα κρούσματα, όμως και πιο πολύ από όλα μας ανησυχεί το ζήτημα με τους πληστηριασμούς. Τι εννοώ? Έχουμε κατά χιλιάδες πληστηριασμούς που επίκειται να γίνουν. Βγήκε μία απόφαση, πράγματι είναι καλή, αλλά είναι πολύ πολύ μικρή. Έως τις 13 Μαΐου ματαιώνονται όλοι οι πληστηριασμοί. Έως 13 Μαΐου. Όποιος έχει δηλαδή πληστηριασμό μπροστά του, έως τις 13 Μαΐου ματαιώνεται, και για τους πληττόμενους από την πανδημία έως 31 Μαΐου. Αυτή είναι η προστασία αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Μετά δεν υπάρχει καμιά προστασία πρώτης κατοικίας. Μετά και τον Αύγουστο, ο οποίος είναι νεκρός μήνας που δεν γίνονται πληστηριασμοί, αρχίζει ο Σεπτέμβρης, που έτσι και είναι ανοιχτά όπως φαίνεται, θα δούμε δράματα τεράστια και μεγάλα σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδος, διότι ένα έχω να σας πω, 1.000.000 ακίνητα είναι υποθηκευμένα στα κόκκινα και εν δυνάμει για να βγουν στο σφυρί. Από αυτά να βγουν 300.000, αντιλαμβάνεστε τι τεράστιο ζήτημα είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα, αυτό είναι το μελλοντικό. Δίνεται η δυνατότητα την επόμενη εβδομάδα, κατά πως λένε, η γέφυρα 2. Να μπουν όσοι μπορούν στη γέφυρα 2. Ό,τι κάνουμε και ό,τι αναχώματα βάζουμε είναι θετικά σε αυτό το πράγμα που είναι να μας βρει μπροστά μας. Διότι δεν είναι μόνο ότι αυξάνονται τα κρούσματα. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχει χρήματα ο κόσμος. Δεν είναι ότι το 30% αυξήθηκε το αλκοόλ. Δεν είναι ότι τα ψυχοφάρμακα πάνε και έρχονται. Θα έρθει από πίσω και το σπίτι, είναι τα φόπλακα. Πόσο να αντέξουμε δηλαδή. Πόσο να αντέξουμε. Εδώ είναι μια, μέσω αυτό που λέω, είναι μια κραυγή αγωνίας που όλοι μας στην ουσία την νιώθουμε και την καταλαβαίνουμε, και θα πρέπει να μην το παίζουμε ότι εδώ είναι Ελβετία. Εδώ έχουμε ζητήματα, έχουμε προβλήματα οικονομικής φύσεως, και φυσικά τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να πάρθουν πρέπει να είναι στοχευμένα και σωστά. Προηγουμένως μου πήρε τηλέφωνο μια κυρία η οποία κοιτάζει μια γυναίκα 85 χρονών, η οποία περπατούσε κανονικά, χθες την πήγε στο νοσοκομείο και σήμερα της λέει δεν πάει καλά, πρόκειται να πεθάνει. Πότε πρόλαβε? Περπατώντας την πήγε. Μα πεινάνε στο νοσοκομείο. Δεν σας κάνω πλάκα. Πεινάνε στα νοσοκομεία. Δεν τους ταΐζουν όπως πρέπει. Δεν βγάζεις άκρη. Έτσι και πας μέσα, δεν έχεις καμία πληροφορία, δεν μπορεί να πάει μέσα συνοδός. Όλα γίνονται από τους ίδιους, και τα τηλέφωνα που έχουμε από τους ίδιους λένε πεινάμε. Πρέπει να πούμε, κύριε Γιάννη, ότι είναι πάρα πολλές και οι αντιδράσεις από ιατρικούς συλλόγους, γιατί και οι ιατρικοί σύλλογοι δεν έχουν καμία ενημέρωση. Άλλο περίεργο. Άλλο περίεργο. Αυτή τη στιγμή. Έχει πέσει σιωπή. Συγγνώμη πάρα πολύ. Για ανθρώπους μιλάμε. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μια ταραχή η γυναίκα λέει, μα εγώ την πήγα στο κέντρο υγείας περπατώντας, είχε λίγο πυρετό, λέει, εψάς το βράδυ. Σήμερα μου λέει, δεν πάει καλά, λέει, θα τη χάσουμε. Πότε πρόλαβε? Πότε πρόλαβα, λέει. Ακόμα το μοριακό τεστ δεν έχει βγει. Τι συμβαίνει? Εν τω μεταξύ, σε ένα τηλεφωνική επικοινωνία της έλεγε, πεινάω, χίλια συγγνώμη. Αυτά μου μετέφεραν και επειδή με συγκλώνησαν, γι' αυτό τα λέω, πεινάω. Τι είναι αυτό τώρα που ζούμε? Λοιπόν, πρόκειται για ανθρώπινες ψυχές. Να είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι και πιο σοβαροί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το δύσκολο κομμάτι. Ναι, αλλά παιδιά, θα πρέπει όλοι να βάλουμε ένα χέρι και εμείς να προσέχουμε, και αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους, και η πολιτεία που από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα να φέρει όλα τα μέσα στα νοσοκομεία μας για να στηρίξουν το υγειονομικό
προσωπικό, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, με περισσότερους ανθρώπους. Και όχι τώρα να βλέπουμε αυτή την κατάδια. Για, άμα είναι μία νοσοκόμα, πού να πρωτοπάει. Να το πω και αυτό. Αν έχουν μία ή δύο νοσοκόμες και έχει να πούμε 30 άτομα εκεί μέσα, πού να πρωτοπάει η νοσοκόμα. Λογικό δεν είναι? Λοιπόν, αυτά τα πράγματα θα τα δούνε. Γιατί από εκεί ξεκινάει το όλο πρόβλημα. Το πρόβλημα ξεκινάει ότι η πολιτεία πρέπει να εισκύψει στα σοβαρά προβλήματα και όχι να ασχολούμαστε με το Φουρτιώτη. Δεν μπορεί μια χώρα να ασχολείται με το Φουρτιώτη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αν έχει 14 αστυνομικούς, εδώ πεθαίνει ο κόσμος. Το λέω γιατί κάποια στιγμή έχουμε ανακτήσει πια. Δεν γίνεται άλλο.